Αθανάσιος Μποζίνης, διεθνολόγος, επίκαιρος καθηγητής παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ερευνητής στρατηγικών τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο του Τελαβίβ. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είμαστε και πάλι μαζί. Το τελευταίο διάστημα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, παράλληλα με τα θερμά μέτωπα, αυτά της Ουκρανίας, της Γάζας αλλά και τα υπόλοιπα, βλέπουμε ότι εξελίσσεται και ένας πόλεμος σε επίπεδο πληροφορίας, εντυπώσεων, προπαγάνδας. Έτσι. Η Τουρκία εκεί, δυστυχώς για εμάς, έχει το προβάδισμα. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Το βασικό χαρακτηριστικό των υβριδικών απειλών, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, είναι η τεχνολογία. Από εκεί πέρα, όμως, το βασικό στρατηγικό μέσο σήμερα στην ψηφιακή εποχή είναι ο έλεγχος της πληροφορίας και αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Το disinformation ή τα fake news, τα οποία ονομάζουμε, σε οικονομικό, στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο. Η βασική στρατηγική κάθε κράτους και της Ελλάδας πρέπει οπωσδήποτε να εστιαστεί στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Και αυτό μόνο με σωστό συντονισμό και στην ουσία σωστό συντονισμό τόσο των πολιτικών όσο και της κοινωνίας παράλληλα και των διαφόρων θεσμών. Οι υβριδικές απειλές δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν να προωθηθούν, κύριε Καλάρη. Και πολύ περισσότερο δεν μπορούν να μοντελοποιηθούν. Mm-hmm. Ούτε είναι εύκολη διαχείρισή τους. Mm-hmm. Οι υβριδικές απειλές στην ουσία είναι παντού και πουθενά. Διότι όταν σε ένα ψηφιακό κόσμο κάποιος μπορεί να σου κάνει επίθεση μακριά από 5.000 χιλιόμετρα, τότε δεν μπορεί να ελεγχθεί 24 ώρες 24 ώρες. Η παραπληροφόρηση λοιπόν που είμαστε πίσω γενικότερα σε επίπεδο αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών και γενικά τη παραπληροφόρηση, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τα νέα και τις διάφορες κυβερνοπροπαγάνδες οι οποίες κυκλοφορούν από διάφορα κράτη εναντίον της Ελλάδας και της εθνικής ασφάλειας. Νομίζω αυτό είναι το βασικό θέμα το οποίο πρέπει να εστιάσει η εθνική ασφάλεια της Ελλάδος τα επόμενα χρόνια. Η προπαγάνδα και η παραπληροφόρηση δημιουργούν μια πραγματικότητα η οποία για κάποιον τρίτο που δεν είναι εξοικειωμένος με τα θέματα ισχύει. Ενώ ότι κάποιος, ένας πολίτης τρίτης χώρας ή ακόμα και διπλωματικές υπηρεσίες τρίτων χωρών μπορούν να εκλάβουν μια προπαγάνδα ως πραγματικότητα, να διαμορφωθούν τετελεσμένα. Έτσι, το έχουμε ζήσει με το Σκοπιανό. Σωστά. Έτσι. Και το ζούμε με την Τουρκία τώρα με την δική της ατζέντα. Ας πούμε το Turk Aegean, έτσι, π.χ. Ναι, η γαλάζια πατρίδα είναι κάτι το οποίο παίζει και από τον ίδιο στα πλαίσια της παραπληροφόρησης και από τον ίδιο και για εσωτερικούς βέβαια λόγους και από τον ίδιο τον Ερντογάν, αλλά πολύ περισσότερο από διάφορους στρατευμένους χρήστες του διαδικτύου, προκειμένου να μπορέσει να προωθηθεί η ιδέα ότι η Τουρκία, παγκόσμια κοινή γνώμη, διεκδικεί κάτι και σωστά διεκδικεί. Εκεί λοιπόν πάνω πρέπει να εστιάσουμε, να μπορούμε να αποκρούσουμε. Και το πιο σημαντικό από όλα για μένα είναι να μπορούμε να απαντήσουμε. Η κυβερνοπροπαγάνδα, η προπαγάνδα υπήρχε, υπάρχει και πάντα θα υπάρχει στα πλαίσια του πολέμου και των συγκρούσεων, πριν και μετά τη σύγκρουση. Από εκεί πέρα νομίζω όμως το πιο σημαντικό είναι ότι στα πλαίσια του κυβερνοχώρου, και εδώ μπαίνουν οι υβριδικές απειλές, η κυβερνοπροπαγάνδα διευρύνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Και να προσθέσω κάτι ακόμα, κύριε Καλά. Όταν μιλάμε για υβριδικές απειλές πλέον, δεν είναι μόνο το disinformation. Είναι ο οικονομικός πόλεμος, ο οικονομικός υβριδικός πόλεμος, ο διπλωματικός πόλεμος, ο υψηλό τεχνολογικός, ακόμα μπαίνει στην εξίσωση των υβριδικών απειλών τόσο θέματα βιοασφάλειας όσο και θέματα διαστήματος. Θεωρώ λοιπόν, επειδή σήμερα το πρωί μιλούσα και έκανα μια διάλεξη πάνω σε θέματα υβριδικών απειλών και στην πλαίσια εξωματικών της Αλνίκης με την αδύσπονα τάση της Σχολή Διοίκησης Πολέμου της Αλνίκης με την νομική σχολή, λέγαμε το εξής, ότι κανένα από τα θέματα του στρατηγικού χώρου της Ελλάδος, δηλαδή θάλασσα, αέρας, έδαφος και διάστημα, δεν πρέπει να παραμείνει κενό όσον αφορά τη σωστή διαχείριση και εκεί πάσα αυτοματοποιημένα στη διαχείριση πληροφορίας και στη διαχείριση της κυβερνοπροπαγάνδας. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει ένας τρόπος σωστής διαχείρισης των υβριδικών απειλών. Όσα χρόνια θυμάμαι ως πολιτικός και διπλωματικός συντάκτης, μονίμως τρέχαμε να κάνουμε διαχείριση εκ των υστέρων της ζημιάς που έχει γίνει. Αυτό και που αναφέρεται τώρα, θα πρέπει η Ελλάδα να απαντά, ας πούμε, στις επιχειρήσεις παραπληροφόρησης και προπαγάνδας τρίτων μερών, τρίτων κρατών, κρατικών και μη δρόντων, είναι το ένα σκέλος. Το άλλο είναι ότι η Ελλάδα ποτέ δεν εκπώνησε ένα σχέδιο δικού της πληροφοριακού πολέμου. Δηλαδή να διαμορφώσει η Ελλάδα να διαμορφώσουμε εμείς το πλαίσιο, να επιβάλλουμε εμείς την εικόνα. Τρέχουμε μονίμως να αναιρέσουμε την εικόνα ή να προλάβουμε την εικόνα που διαμορφώνουν άλλοι. Ο πληροφοριακός πόλεμος, ο οποίος ενσωματώνει τον κυβερνοπόλεμο αλλά και πολύ περισσότερο το ψυχολογικό, ακόμα και όταν γίνεται δεν μπορείτε να ανακοινώνετε. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι
πιο σημαντικό μέρος είναι κυβερνοπροπαγάνδα και ψυχολογικός πόλεμος παρά ο πληροφοριακός. Ο έλεγχος πληροφορίας πλέον είναι διευρυμένος. Mm-hmm. Δηλαδή, οποιοδήποτε από εμάς, ο οποίος έχει μια πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορεί να σηκώσει μια πληροφορία, να την εκμεταλλευτεί, να την προωθήσει, να την αποθηκεύσει, να την εμπορευματοποιήσει ή και να την στρατιωτικοποιήσει. Από εκεί πέρα, το θέμα είναι ότι στους 5,5 δισεκατομμύρια χρήστες ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν μπορείς να ελέγξεις την πληροφορία. Όμως, σαν Ελλάδα, πρέπει να είσαι έτοιμος να διαχειριστείς οποιαδήποτε πληροφοριακή κρίση. Προσέξτε. Πλέον στις υβριδικές απειλές, και μιλάω όχι ακαδημαϊκά, αλλά εντελώς πρακτικά, mm-hmm. έχουμε φτάσει στο επίπεδο να συζητάμε ότι αν κάνεις κυβερνοπόλεμο, κυβερνοεπίθεση, ηλεκτρονική επίθεση, ακόμα και σε ένα αεροπλάνο, μπορεί να έχει θύματα. Άρα πλέον περνάμε σε θέματα κυβερνοβιοασφάλεια. Mm-hmm. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά, αν εγώ μπλοκάρω το αυτοκίνητο στο οποίο είναι έξυπνο ή το αεροπλάνο σου, μπορεί να έχουμε θύματα. Άρα δεν είναι πλέον η υβριδική απειλή θέμα εάν θα σου κάνουν ψυχολογικό πόλεμο ή αν θα σου κάνουν fake propaganda, fake news. Από εκεί πέρα μπορεί να έχεις και θύματα. Και εκατοντάδες. Ναι. Καταλαβαίνω ότι μπαίνουμε σε μια νέα δύσκολη εποχή διαχείρισης των κινδύνων. Και επειδή είναι ψηφιακή, είναι και παγκόσμια. Ωραία. Αυτό είναι το πρακτικό μέρος, το οποίο όπως λέτε πλέον έχει, μπορεί να έχει αντίκρισμα απώλειες σε φυσικό επίπεδο, να χαθούν ζωές. Στο άλλο επίπεδο του ψυχολογικού πολέμου, των ψυχολογικών επιχειρήσεων, η Ελλάδα ήταν μονίμως απούσα. Βλέπουμε ότι οι ψυχολογικές επιχειρήσεις κάνουν οι πάντες, ακόμα και κράτη τα οποία είναι μικρότερα σε μέγεθος, σε εμβέλεια, ισχύει από εμάς. Ακριβώς για να αναπληρώσουν τα δικά τους κενά, κάνουν ψυχολογικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα που έχει λόγο να κάνει για να διαφυλάξει τα δικά της, τον δικό της χώρο, δεν κάνει. Έχουμε έλλειψη ναι. κουλτούρα σε αυτό, σωστά. Να σας πω. Για μένα το καλύτερο στις υβριδικές απειλές είναι η υβριδική απάντηση. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι ψυχολογικές επιχειρήσεις, πρέπει να είναι πολλαπλών ειδών. Σωστό. Είναι ψυχολογικές, οικονομικές, διπλωματικές, πολιτικές, οποιαδήποτε. Λοιπόν, ακόμα και κοινωνικές επιχειρήσεις, αν θέλετε την κατεύθυνση. Εγώ σε όλη την διαχείριση κρίσης και καταστροφών, αν θέλετε, και καταστροφών βάζω μέσα, αλλά και διαχείριση κρίσεων υβριδικών απειλών. Βάζω στην εξίσωση μέσα, εκτός από την πολιτική ηγεσία και το στρατό, βάζω και την ίδια την κοινωνία. Εμείς δηλαδή που μπορούμε και δημιουργούμε την πληροφορία, πρέπει να είμαστε πεπισμένοι, πολίτες ή απλοί, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την κυβέρνηση προπαγάνδα. Δεν μπορούμε να παραμένουμε απλοί θεατές και απλοί να είμαστε απλοί κριτές το κατά πόσο υπάρχει ένας ψυχολογικός πόλεμος εναντίον της Ελλάδας και κάντε κάτι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή εμείς οι ίδιοι πρέπει να είμαστε ιδρώντες. Όπως πολύ σωστά είπατε, πλέον σε μια ψηφιακή εποχή δεν είναι μόνο τα κράτη, είναι και οι πολιτικές επιχειρήσεις, είναι αυτόνομες ομάδες, είναι μη κυβερνητικοί. Είναι και ο αυτόνομος hacker, ο οποίος μπορεί να κάνει κάτι καλό ή κακό για τη χώρα του. Έχουμε και την εσωτερική προπαγάνδα, έτσι, σε επίπεδο αντιπολίτευσης, ναι. για οποιαδήποτε κυβέρνηση μιλάω, και όχι μόνο για την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι το πώς εμείς οι χρήστες έχουμε βαρύνουσα άποψη. Και βαρύνουσα θέση στο να αντιμετωπίζουμε αυτό το ψυχολογικό πόλεμο. Συγγνώμη, στο διαδίκτυο πάντως, αυτό που περιγράφεται ακριβώς, δεν αναφέρομαι στο θέμα του hacking, το οποίο δεν μπορεί κανείς να ξέρει το τι ακριβώς κάνουν ή δεν κάνουν οι Έλληνες. Σε επίπεδο απόκρουσης ξένων ψευδοεπιχειρημάτων, ψυχολογικών επιχειρήσεων κλπ. Στο διαδίκτυο βλέπω γίνονται μάχες. Έλληνες χρήστες κατά μόνας έτσι, ή και ομαδών δίνουν καθημερινά μάχες. Το βλέπω, επειδή είμαι ενεργός στο διαδίκτυο, Twitter κλπ. Βλέπω ότι Έλληνες κατά μόνας, χρήστες, απαντούν σε ξένη προπαγάνδα. Αυτοβούλος, μόνοι τους, πολλές φορές και ομαδικά. Υπάρχει ναι. πολύ μεγάλη δραστηριότητα εκεί πέρα, ναι. χωρίς κανείς ναι, να τους κατευθύνει. Αν θέλετε την άποψη τη δικιά μου, η αξιωματική των πληροφοριακών επιχειρήσεων πάνω σε θέματα ψυχολογικού πολέμου, είστε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι στην ουσία μπορείτε να επηρεάσετε, αν όχι να κατευθύνετε την κοινή γνώμη. Από πάνω κάτω υπάρχουν εξειδικευμένες ομάδες, special forces, αν θέλετε να πούμε, οι οποίοι μπορεί να πει να δημιουργήσουν την κατάλληλη προφορία ώστε να ενισχύσουμε την εθνική ασφάλεια. Και όταν λέω εθνική ασφάλεια, απέναντι στις κυβερνοαπειλές και κυβερνοτής information. Cyber disinformation. Βάλτε μέσα στο παιχνίδι, αν θέλετε να σας πω και άλλο, τη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δημιουργεί fake news, τα οποία είναι πολύ δύσκολα πλέον να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορεί να ξεχωρίσεις ποιος, δηλαδή, παραδείγματος χάρη. Εάν πω ότι υπάρχει μια απομαγνητοφωνημένη συνομιλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, του Κυριάκου Μητσοτάκη, που λέει για τους Τούρκους ότι βάζει τόσο αυτό, αρνητικά αισθητικά πράγματα, τα οποία είναι δημιουργημένη με τον τόνο της φωνής του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, μπορεί σε ένα κόσμο επίπεδο, μπορεί να δημιουργηθεί σοβαρότερο πρόβλημα. Και μέχρι να έρθει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και σε κάθε κυβέρνηση να το διαψεύσει, έχουν ήδη δημιουργηθεί το πολιτικό κόστος και εθνικό κόστος για την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε περί τίνος συζητάμε. Εδώ να πούμε ότι έφτασε σε τέτοιο σημείο που το YouTube, ας πούμε, υποχρεώνει πλέον τους δημιουργούς
περιεχομένου από τεχνητή νοημοσύνη να το επισημαίνουν, διότι δεν μπορεί να διακριθεί από το πραγματικό. Δηλαδή υποχρεώνει τους δημιουργούς, τους χρήστες να έχουν σήμανση, έτσι, να σημαίνουν το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί, εικόνα μιλάω, από τεχνητή νοημοσύνη, διότι δεν διακρίνεται από το πραγματικό. Αυτά είναι πράγματα τα οποία στην ουσία θα αυξάνονται από εδώ και πέρα και είναι πράγματα τα οποία στην ουσία μπαίνουμε σε ένα, αυτό το οποίο λέω, μπαίνουμε σε ένα μικροπόλεμο. Ο μικροπόλεμος δεν θα είναι θέματα μεγάλων πολέμων όπως είναι Ουκρανία-Ρωσία, οι οποίες συγκρούονται με όλες τις τακτικές τους δυνάμεις και με τις υπηρετικές, αλλά εδώ και πέρα η καθημερινότητά μας θα έχει ένα μικροπόλεμο σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πληροφοριακό επίπεδο. Εκεί λοιπόν θα θυμάστε, αν θέλετε, κρατήστε την δικιά μου την εκτίμηση για μικροπολέμους, καθημερινούς μικροπολέμους όσον αφορά την διαχείριση της σωστής πληροφορίας και θα καταλάβουμε περίπου το πώς μπορεί να υπάρχει η σκακέρα ψηφιακή τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και στην πορεία. Αναμονή και το βιβλίο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αθανάσιος Μποζίνης. Αθανάσιος Μποζίνης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.